τον Ιούλιο του 1971, έπειτα από μήνες πυρετόδους προετοιμασίας, ο Αστρινίδης ολοκληρώνει το μεγάλο του έργο αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, την Συμφωνία 1821. Εξετάζοντάς το κανείς έστω και μακροσκοπικά, μπορεί κάπου να μας αφορά. Αυτό που αυτό το έργο οπωσδήποτε μαρτυρά, μας αφορά δεν μας αφορά, είναι από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα τον χαρακτήρα του συνθέτη. Nicolas Astrinidis' Symphony of 1821 for Mixed Chorus and Orchestra, opus 39, was composed during January to July of 1971 for the Municipality of Thessaloniki's annual Demetria festival to celebrate the 150th anniversary of the Greek War of Independence, and it was performed under the composer's direction. The most ambitious to date symphonic work on the Greek Revolution of 1821, the nearly 1 hour-long symphony spans the period from the fall of Constantinople in 1453 to the outbreak of the revolution in 1821. The Greek Revolution of 1821 was a successful war of independence waged by Greek revolutionaries against the Ottoman Empire between 1821 and 1830. Greece came under Ottoman rule in the 15th century, in the decades before and after the fall of Constantinople. During the following centuries, there were sporadic but unsuccessful Greek uprisings against Ottoman rule. After 9 years of war and the successful intervention of the three great powers of Russia, Britain, and France, Greece was finally recognized as an independent state under the London Protocol of February 1830, and modern Greece was formed. The revolution is celebrated by Greeks around the world as Independence Day on the 25th of March. Ο Αστρινίδης, όπως και κάθε συνθέτης που δέχεται μια παραγγελία, πρέπει να κινηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και ο Αστρινίδης φαίνεται, κατά τη δική μου άποψη, ότι ξέρει τι έχει αναλάβει να διεκπαιρεώσει. Θεωρώ ότι το έργο έχει τη δύναμη να αφορά τον καθένα από εμάς για τους εξής λόγους. Αφορά καταρχήν το κοινό του φεστιβάλ, το ελληνικό κοινό. Επιλέγει να μελοποιήσει ποιητικό λόγο που είναι ήδη και γνωστός και φορτισμένος συναισθηματικά για αυτό το κοινό, ώστε να το κάνει αυτό το έργο, το περιεχόμενό του, ακόμα πιο προσιτό. Αφορά όμως και το ευρωπαϊκό κοινό, γιατί χρησιμοποιεί το είδος της συμφωνίας, που είναι το απόλυτα αγαπητό είδος της μεγάλης ευρωπαϊκής αίθουσας. Και είναι και ένα είδος που έχει παγιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως φορέας μεγάλων ιδεών. Ακριβώς
όπως και σε αυτό το έργο που έχουμε να κάνουμε με μια επανάσταση. Τους ίδιους τους μουσικούς, γιατί ο Αστρινίδης πάνω απ' όλα είναι ένας καλός τεχνίτης, ένας καλός γραφιάς. Το έργο έχει πολύ καλή δομή, έχει όπως όλα του τα έργα εξαιρετική ενορχίστρωση και σωστή δραματουργία. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα του ύστερου ρομαντισμού, μπολιασμένη με δημοτικά τραγούδια, με ελληνικούς λαϊκούς ρυθμούς, επεξεργασμένα με κλασικές τεχνικές σύνθεσης. Κάθε μουσικός μπορεί να βρει κάτι να ταυτιστεί. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το έργο μαρτυρά το χαρακτήρα και το ταλέντο του συνθέτη, γιατί δημιουργεί ένα έργο που μπορεί να αφορά τον καθένα. Είναι ένα κολάζ της ιστορίας της μουσικής με χιλιάδες αναφορές σε κάθε μέτρο, κολλημένο όμως με τέχνη. Για αυτό το έργο για ώρες και να αναλύσει κάθε λεπτομέρεια. Οπότε τελειώνοντας, θέλω να πω μόνο αυτό. Θεωρώ ότι ο συγκινησιακός χαρακτήρας του έργου μπορεί να φέρει το ελληνικό κοινό σε επαφή με την κλασική μουσική, αλλά και το ανάποδο. Το ξένο κοινό μέσω της κλασικής μουσικής να έρθει σε επαφή με κάτι ελληνικό. Και για να το ελαφρύνω, επειδή είμαι μουσικός και μου αρέσει να ανιχνεύω συγγένειες ανάμεσα σε μουσικά είδη, κάτι τέτοια έργα όπως αυτό μαρτυρούν ότι οι ανθρώπινες παραδόσεις είναι πολύ κοντά, δεν υπάρχουν στεγανά. Και βρίσκω, ας πούμε, στο συγκεκριμένο έργο καταπληκτικό ότι ένας εκκλησιαστικός ύμνος μπορεί να ξεκινήσει μέσα σε ένα τροπικό φουγκράτο, να εξελιχθεί σε μία κινηματογραφική, πεντατονική, ενορχιστρωτική έξαση, ώστε να αναδειχθεί εν τέλει αυτούσιος και να μας μεταδώσει το μήνυμά του.